καλημέρα σας. Ελπίζω σήμερα να καταφέρουμε να έχουμε συμφωνία στο επίπεδο των 27 κρατών μελών. Οποιαδήποτε άλλη συμφωνία, είτε σε επίπεδο 26, είτε αν δεν καταστεί εφικτό να υπάρξει απόφαση, θα είναι μια αρνητικότατη εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ευελπιστώ ότι μέσα από τη συζήτηση που θα γίνει, είναι ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ειδικά λόγω του γεγονότος ότι δεν καταφέραμε την προηγούμενη φορά να συμφωνήσουμε. Το μήνυμα που θα στείλουμε είναι η ανάγκη να διαφυλαχθεί η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία λήψης αποφάσεων και γι' αυτό τον λόγο επαναλαμβάνω οτιδήποτε άλλο πέρα από συμφωνία των 27 θα είναι αρνητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δημιουργήσει την ίδια στιγμή ένα αρνητικότατο προηγούμενο. Από εκεί και πέρα χαίρομαι για το γεγονός ότι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί με άλλο κράτη-μέλη να συζητηθεί και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι σημαντικό. Δεν είμαστε χαρούμενοι για το γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν και πάλι συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή, γιατί δυστυχώς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα, παρόλο που θεωρώ ότι ο τερματισμός αυτής της απαράδεκτης κατάστασης πραγμάτων και η έναρξη της πολιτικής διαδικασίας για επίλυση του Μεσανατολικού είναι κάτι στο οποίο όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, θα συζητήσουμε και ελπίζω μέσα από τη συζήτηση να μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιες κοινές συνισταμένες, τις οποίες κατά τη διάρκεια της διάσκεψης τύπου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα μεταφέρει. Αν δεν υπάρξει πρόεδρε συμφωνία για το πολιετές, περιμένετε κάποια συζήτηση για συμφωνία με έξοδο 26 ή έναρξη του άρθρου 7? Δεν μπορώ να αποκλείσω οτιδήποτε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θα είναι αρνητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάμε σε μια συμφωνία σε ένα τόσο σημαντικό θέμα σε επίπεδο 26. Δημιουργείται ένα αρνητικό προηγούμενο και μετά σε ποιο θέμα δεν θα ακολουθείτε αυτή η πρακτική. Άρα αντιλαμβάνεστε το πλήγμα θα είναι για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κρίσιμη συγκυρία πριν τη διεξαγωγή των εκλογών για ανέδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πριν τη σύνθεση της νέας επιτροπής του νέου Προέδρου του Συμβουλίου, της Επιτροπής, να έχουμε τέτοιου είδους εξελίξεις, ποιο μήνυμα στέλνουμε στους συμπολίτες μας. Άρα ελπίζω και εκεί θα εστιαστεί η δική μου τουλάχιστον παρέμβαση στην ανάγκη να υπάρξει συμφωνία στο επίπεδο των 27. Και εδώ είχαμε και μια συνάντηση με την κυρία Ολκή, μπορείτε να μας πείτε πώς πήγε και αν τη βλέπετε να έχει δει θετικά. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση. Οφείλω να χαιρετήσω για ακόμη μια φορά δημόσια τον διορισμό της κυρίας Ολκίν, φέρνει μια τεράστια εμπειρία από την κατάσταση πραγμάτων στην Κολοβία. Φυσικά είναι διαφορετικά τα δεδομένα στην Κύπρο, αλλά έχει μια σημαντική εμπειρία η οποία μπορεί να μας βοηθήσει. Χαιρετίζω επίσης το γεγονός, και ήταν κάτι που διαπίστωσα και χθες βράδυ στις συζητήσεις που είχαμε Ευρωπαίους ηγέτες, ότι είναι γνωστή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δουλειά, για τον ρόλο της, για τις ικανότητές της. Να σας ενημερώσω ότι και αύριο έχω συνάντηση με την κυρία Ολκίν. Μιλήσαμε χθες αργά το βράδυ και θα συναντηθούμε αύριο το μεσημέρι στην Λευκωσία, ως συνέχεια των επαφών που είχε. Από εκεί και πέρα είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και θέλω να χαιρετήσω το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί την Τρίτη στην Αθήνα με την κυρία Ολκίν. Μια συνάντηση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και ελπίζω και από πλευράς Τουρκίας να υπάρξει η ίδια ανταπόκριση, δηλαδή να γίνει συνάντηση με τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν. Από δική μου πλευρά, σε εκείνο που θέλω να επαναλάβω για ακόμη μια φορά, ότι θα πράξω ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες, να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που έμειναν στο Grand Montana. Υπάρχει ένα σημαντικό και χτυμένο της διαπραγματευτικής διαδικασίας, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και ξεκινώντας από εκεί να οδηγηθούμε στην επίλυση του Κυπριακού πάντα στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Και μια και είμαστε πρόεδρε, τα θέματα τώρα λογικά είναι στην ατζέντα λόγω, βλέπετε το χαμό που γίνεται. Θα κατατεθεί σήμερα η πρόταση για συζήτηση τη Κομισιόν για τι χαλαρώσει και πώ επηρεάζει την Κύπρο? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μέχρι στιγμή οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση αν θα συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρώ σε Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή αγροτική πολιτική. Είναι κάτι που ενδιαφέρει φυσικά και την Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα κάνουμε μια προσπάθεια στην Κύπρο. Πρωτογενής τομέας γενικότερα είναι μόνο το 1,8% του ΑΕΠ της χώρας. Είδαμε με την κρίση του κορονοϊού
με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη μεγάλη εξάρτηση που έχουμε στα θέματα του ευρύτερου γεωργικού τομέα και έχουμε αποφασίσει μέχρι την 1η Μαρτίου έχουμε συστήσει μια επιτροπή μαζί με τις αγροτικές οργανώσεις έτσι ώστε να παρουσιάσουμε το νέο σχεδιασμό για να αυξηθεί και η συνεισφορά του πρωτογενή τομέα στο ΑΕΠ της χώρας αλλά την ίδια στιγμή να μειωθεί η εξάρτηση της χώρας. Άρα ναι, χρειάζεται να δοθεί περισσότερη στήριξη, είναι κάτι που στηρίζουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία και ελπίζω μέσα από τις συζητήσεις να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Θεωρώ οι όποιες διαδικασίες, είτε με την έξοδο ενός ηγέτη από την αίθουσα συζητήσεων κατά τη διάρκεια της λήψης των αποφάσεων ή οτιδήποτε άλλο που θα έχει ως αποτέλεσμα την λήψη απόφασης σε επίπεδο 26 θα είναι αρνητικότατο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι ένα κέριο πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά που θέλουμε να πετύχουμε, ειδικότερα και στην παρούσα συγκυρία, γιατί μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά την ίδια στιγμή σε μια χρονική στιγμή πριν τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Άρα αντιλαμβάνεστε ποιο αρνητικό μήνυμα στέλνουμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Άρα είμαι διατεθειμένος να μείνω εδώ όσο χρειαστεί και κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό, μακάρι από την πρώτη ώρα να καταστεί εφικτό να καταλήξουμε, αλλά αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα πρέπει να μείνουμε εδώ για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία των 27. Επαναλαμβάνω, οτιδήποτε άλλο θα έχει αρνητικότατες επιπτώσεις, μπορεί να λύσει σε εισαγωγικά το συγκεκριμένο θέμα που συζητούμε, τη βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά θεωρώ θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας για μελλοντικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι αναμένετε όμως από αυτή τη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί? Να σημειώσω ότι η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα και κάποια άλλα κράτη-μέλη επέμεναν στην ανάγκη να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα, γιατί δεν ήταν στις σκέψεις, δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων. Επιμέναμε μαζί με την Ελλάδα και κάποια άλλα κράτη-μέλη, άρα αυτό είναι θετικό, ότι θα συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα έχω ήδη κακίσει το γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν συμπεράσματα. Δείχνει την αδυναμία μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα θέμα που είναι στη γειτονιά μας. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι μονοθεματική. Δεν μπορούμε να συζητούμε μόνο την Ουκρανία. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα το διακύβευμα στην Ουκρανία. Αλλά την ίδια στιγμή έχουμε μια κατάσταση στη γειτονιά μας με σοβαρότατες επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ ότι ήταν εφικτό αν υπήρχε η αναγκαία πολιτική βούληση αλλά και υπομονή στο να καταλήξουμε σε κάποια κοινά συμπεράσματα. Όπως για παράδειγμα τον τερματισμό του τι γίνεται στην περιοχή, την ανάγκη επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας, την επίλυση του Παλαιστινιακού στη βάση της λύσης των δύο κρατών, όπως προνοείται από τα σχετικά ψηφίσματα των ΗΠΑ. Άρα μπορούσαμε, επαναλαμβάνω, αν υπήρχε πολιτική βούληση, κατάλληλη προετοιμασία. Άρα στέλνουμε και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι λυπηρό γιατί κάποια κράτη δεν ήθελαν καν τη συζήτηση, ήθελαν να μείνουμε μόνο στην Ουκρανία. Επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνομαι απόλυτα τη σοβαρότητα της υπόθεσης της Ουκρανίας, την παράνομη ρωσική εισβολή, τη συνεχιζόμενη κατοχή, αλλά την ίδια στιγμή αν θέλεις να έχεις ένα γεωπολιτικό ρόλο, όπως όλοι λέμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορείς να εστιάζεις μόνο σε ένα θέμα, ενώ το Μεσανατολικό να μην επιθυμούμε να το αγγίξουμε, να αγγίξουμε την ουσία του Μεσανατολικού που είναι στην ίδια μας τη γειτονιά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.